μια ακόμη φορά ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Δήμου Κοζάνης προκειμένου μέσα μια συνέντευξη τύπου να ενημερώσουμε τους πολίτες σε διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο μας. Στην προκειμένη περίπτωση για να ενημερώσουμε, για να παρουσιάσουμε μάλλον τους νέους αντιδημάρχους που ορίστηκαν από χθες, από σήμερα, για να λαμβάνουν καθήκοντα για το υπόλοιπο μισό της θητείας. Όπως ξέρετε, από χθες περάσαμε στο δεύτερο μισό της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Έχει λήξει η θητεία των προηγούμενων αντιδημαρχών και το Σάββατο ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στις θέσεις των αντιδημάρχων έτσι όπως αποφασίστηκαν. Όπως έχουμε πει και όπως το έχουμε δηλώσει από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε, έχουμε μια αρκετά ικανή δημοτική ομάδα, 25 ικανότητες δημοτικούς συμβούλους, ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του βέβαια και τις δικές του, τα δικά του προσόντα, όπου ο καθένας από αυτούς μπορεί να λάβει θέσεις ευθύνης. Εξάλλου στην πολιτική, η έννοια της συμμετοχής, της εναλλαγής είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ζωτικό στοιχείο αυτό για τον εμπλουτισμό του πολιτικού σκηνικού, για την αλλαγή στα πράγματα, για το να έρθει κάτι νέο και διαφορετικό. Κατά την άποψή μου, οι αλλαγές σηματοδοτούν ή μπορεί να σηματοδοτήσουν μία διαδικασία όπου παίρνουμε τα θετικά της προηγούμενης περίοδου, πατάμε πάνω σε αυτά που γίνει και προσπαθούμε να προσθέσουμε κάτι καινούριο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι, ή μάλλον να πω ότι με αυτή τη λογική, με αυτό το σκεπτικό και με τη λογική που όπως είπε την αρχή, όλοι είναι ικανοί, όλοι μπορούν να προσφέρουν και ότι το πλαίσιο των εναλλαγών είναι στο συστατικό στοιχείο της δημοτικής κίνησης, προχωρήσαμε σε αρκετά σημαντικές αλλαγές σε πρόσωπα, σε θέσεις ευθύνης και ιδιαίτερα σήμερα μιλώντας με τους αντιδημάρχους. Θα ήθελα πριν πω κάτι παραπάνω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και σημαντικά τους απερχόμενους αντιδημάρχους Ελένη Τασοπούλου, Γιάννη Ιωαννίδη, Αχιλέα Δημητριάδη και Θήμιο Ζαγάρα για τη συμβολή τους στο έργο του Δήμου και να τους συγχαρώ για όσα κατάφερα. Να σημειώσω πως καμιά αλλαγή δεν σημαίνει ότι υστέρησε κάποιος αντιδήμαρχος ή ότι είναι κριτήριο αξιολόγησης. Κατά την ειλικρινά δική μου άποψη και οι 7 αντιδήμαρχοι της προηγούμενης περίοδου απέδωσαν παραπάνω, όχι από τα αναμενόμενα, παραπάνω από όσο ίσως ο καθένας θα προσδοκούσε, απέδωσαν πολύ υψηλά στάνταρ ο καθένας στο τομέα του. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως είχαμε πει και από την αρχή, η διαδικασία των εναλλαγών και της αλλαγής του προσώπου είναι ζωτικό στοιχείο στην πολιτική και στην δική μας πολιτική σκέψη. Τους ευχαριστώ. Να ξέρουν ότι το έργο το οποίο προσέφερα την μια και ιδιαίτερα και με βάση αυτό το οποίο έγινε θα προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ανακοινώσω το νέο σχήμα των αντιδημαρχών του Δήμου Κοζάνης και για την υπόλοιπη περίοδο. Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο συνάδελφος Γιώργος Βαλαής. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας ο αντιδήμαρχος Κώστας Δεσποτίδης. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Δημόπουλος. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Συντήρησης ο κύριος Αριστοτέλης Πουτακίδης. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης. Και αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Ελλήνιας Εανής ο Κώστας Βακουφτσής. Με βάση το νέο σχήμα και τις αρμοδιότητες που θα αποδοθούν, ο κύριος Βαλαής θα παραμείνει στο ίδιο σχήμα, θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες. Ο κύριος Ποτίδης αναλαμβάνει πιο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος τρέχει πολύ σημαντικά project για την δημοτική περίοδο στην οποία διανύουμε, όπως είναι το σχέδιο βιώσιμης εθνικής ανάπλασης, αλλά και άλλου είδους τέτοια μεγάλα σχέδια, πολύ σημαντικά. Αντιδημιουργεί την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, το σκεπτικό της. Σκεπτικό καταρχήν, όπως ξέρετε, φέτος είναι το έτος της βιβλιοθήκης. Είναι χρονιά που θα ανοίξει η καινούργια βιβλιοθήκη. Οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Είναι στρατηγική μας επιλογή αυτή η αλλαγή, αυτό το γεγονός να αποτελέσει να είναι πολύ ύψηλα στις προτεραιότητές μας και θέλουμε να δώσουμε να αναδείξουμε και να αναδείξουμε τη σημασία που έχει η Δημοτική Αρχή αυτό το γεγονός που πιστεύουμε ότι. Και επενδύουμε σε αυτό, πιστεύω ότι η επιτυχία αυτού του project θα συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα για τον τόπο. Εκτιμούμε ότι πρέπει να υπάρξει συνένωση των δυνάμεων, και να λέω συνένωση των δυνάμεων εννοώ σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού και όχι σε επίπεδο οργανωτικού, για να είμαι ξεκάθαρο.
των νομικών προσώπων του Δήμου Παραγωγικού Πολιτισμού να υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση και να υπάρχει ένα κοινό πολιτικό προσανατολισμό. Και νομίζω ότι η ομογενοποίηση, ή προκειμένου να υπάρξει μάλλον μια ομογενοποίηση και καλύτερη αξιοποίηση όλων των πόρων του Δήμου. Δεν σημαίνει αυτό σε καμία φάση, και θα το ξεκαθαρίσω αυτό, κατάργηση κάποιου νομικού προσώπου. Είναι πολιτικές οι κατευθύνσεις, είναι πολιτικός ο συντονισμός και κυρίως θα θέλουμε να δώσουμε ένα πολιτικό σημαντικό στίγμα για την επόμενη περίοδο.